Πατερούλης. Δεν θα τα κάνει το κράτος πατερούλη, θα τα κάνουν σοβαροί άνθρωποι που θα εμπνεύσουν εμπιστοσύνη. Ναι. Έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κι εσείς ήσασταν με την επιχειρηματικότητα, μειώσατε τους μισθούς στα 511 ευρώ, αλλά η ανεργία πήγε στο 28. Υπενθυμίζω. Σας λέω τα επιχειρήματα γιατί δεν υπάρχει εδώ. Πού ήμασταν το 12, πού είχαμε φτάσει στο 14, είχε η αγορά ξεκινήσει να μπαίνει μπροστά και στη συνέχεια. Έγινε όλα αυτό που πάγωσαν τώρα. Και τελευταία, ακόμα και η όποια μικρή πρόοδος είχε επιτευχθεί για μερικούς μήνες επί ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή πάει χαμένη με την καινούργια διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης. Τώρα. Πάλι εκροή καταθέσεων, εδώ. Πάλι ύφεση στην τούτο οικονομία. Είναι. Τούτο εδώ τι είναι, κύριε Χατζηδάκη, είστε νέος πολιτικός και ασφαλώς κάτι πρέπει να γίνει, ε? Το συζητήσαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει πρόταση, ναι, η οποία θα είναι σαφής, θα είναι υπεύθυνη και θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη του πολιτικού συστήματος απέναντι στους πολίτες.